Μία από τις δύο περιφέρειες της χώρας όπου οι γενείς ξεπερνούν τους θανάτους είναι η Κρήτη, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Παρότι στην υπόλοιπη Ελλάδα οι αριθμοί είναι απογοητευτικοί και καθιστούν το δημογραφικό ένα μείζον θέμα, η εικόνα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα είναι καλύτερη, καθώς είναι οι μόνες περιοχές της χώρας όπου οι γενείς υπερτερούν σε αριθμό των θανάτων. Δηλαδή, οι συνθήκες που υπάρχουν στην Κρήτη σε ό,τι αφορά την ανεργία και τη διαβίωση των οικογενειών που έχουν πολλά παιδιά, έχει να κάνει και με την απασχόληση. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, Ρόδος, Κάλυμνος, Κόκκι, τα άλλα νησά, Σίμι, όπως και η Κρήτη, έχουν τεράστιο τουριστικό ρεύμα πρώτον και δεύτερον υπάρχει πλούσια ενδοχώρα. Η Κρήτη έχει πολλά προϊόντα. Εδώ στην Κρήτη οι άνθρωποι παντρεύονται πιο γρήγορα, τους αρέσει πολύ η οικογένεια. Δεν πρέπει να γίνεται, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να γίνεται. Είναι και οικονομικό. Αυτό ισχύει, ναι. Δεύτερη στη θετική λίστα του ισοζυγίου γεννήσεων θανάτων της χώρας είναι η Κρήτη, όπου πέρυσι ο πληθυσμός αυξήθηκε οριακά κατά 258 άτομα, με 6.241 γεννήσεις και 5.983 θανάτους. Το Ηράκλειο είχε μακράν τη μεγαλύτερη αύξηση σε γεννήσεις και από τους 4 νομούς του νησιού, ενώ το Λασίθι αποτέλεσε εξαίρεση αφού ήταν η μόνη περιοχή της Κρήτης όπου ο πληθυσμός του μειώθηκε. Είναι νησιά και υπάρχει μια ενδογαμικότητα και μια τροποδινά καθαρότητα των κατοίκων. Υπάρχει μια κουλτούρα στα χωριά και έτσι τα παιδιά που κάνουν, θεωρούν ότι είναι πλούτος, ότι είναι ένα εφόδιο για να μπορούν να επιβιώσουν. Συναντάτε πολύ στα χωριά ότι οι οικογένειες είναι τουλάχιστον τετραμελείς. Στην καλή ζωή. Εδώ είμαστε μεσογειακό κλίμα. Ναι. Και όσο να είναι και οι οικονομικές καταστάσεις είναι πιο καλές από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2018 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 33.857 άτομα και είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που καταγράφεται σοβαρή μείωση στους τοκετούς, κάτι που δείχνει ότι πρόκειται για μια τάση η οποία φαίνεται να σταθεροποιείται, με την περσινή χρονιά να καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση σε γεννήσεις από την αρχή της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας.